για το πράσινο φως που άναψε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου στις εταιρείες διαχείρισης κόκκινων ενυπόθηκων δανείων, προκειμένου να προχωρούν σε πληστηριασμούς ακινήτων και να προβαίνουν σε πράξεις εκτέλεσης ως δικαιούχοι ή διάδικοι. Τι σημαίνει αυτό? Είναι μια απόφαση βόμβα της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου υπέρ των funds που θα μπορούν πλέον να διενεργούν κανονικά πληστηριασμούς, να προβαίνουν σε πληστηριασμούς με τη δική τους επώνυμη, να πούμε, και όχι ως πληρεξούσιοι των funds. Για να τα δούμε λοιπόν, αν ανοίγει αυτή η απόφαση το δρόμο στα funds να πραγματοποιούν πληστηριασμούς στο όνομά τους σε ακίνητα τα οποία έχουν αποκτήσει με εξαγορά, και θα μας δώσει τις απαντήσεις για το τι σημαίνει ακριβώς αυτό ο κύριος Δημήτρης Αναστασόπουλος, δικηγόρος που είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Πρώτα να κατανοήσουμε λίγο το σκεπτικό. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου τάχθηκε υπέρ των θέσεων και της επιχειρηματολογίας τραπεζών και εταιριών διαχείρισης δανείων. Πού βασίστηκε αυτή η απόφαση? Αυτή η πληροφόρηση υπάρχει. Να πούμε όμως ότι ακόμα δεν έχουμε λάβει στα χέρια μας την απόφαση. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς το σκεπτικό. Είναι αυτό η πληροφορία. Έτσι... Ναι, αυτό το οποίο όμως πρέπει να πούμε για να καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει είναι με πολύ απλά λόγια το εξής. Ότι όταν τα δάνεια πουλήθηκαν, οι εταιρείες και οι τράπεζες μαζί επέλεξαν ένα νόμο του 2003. Ναι. Υπήρχε ένας αντίστοιχος νόμος του 2015. Mm-hmm. Ο νόμος του 2003 είχε κριθεί από πολλά δικαστήρια και τα εφετεία της χώρας ότι δεν δίνει το δικαίωμα στις εταιρείες αυτές να κάνουν πληστηριασμούς. Δηλαδή έπρεπε να είχαν ακολουθήσει το νόμο του 2015. Και εκεί λοιπόν ο Άριος Πάγος κλήθηκε να απαντήσει τελικά τι ισχύει. Ναι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες λοιπόν, υπάρχει νομοποίηση και πλέον οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων μπορούν να διενεργήσουν πληστηριασμούς παρόλο που έχουν πάρει τα δάνεια με το νόμο του 2003. Στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι ένα ανάγχωμα που υπήρχε μέχρι σήμερα λόγω των αποφάσεων αυτών έδινε μια μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ στους δανειολήπτες, γιατί υπήρχε εναλλακτική πλέον των ρυθμίσεων, αφού και οι ίδιες εταιρείες αυτές γνώριζαν ότι ενδεχομένως δεν μπορούν να κάνουν πληστηριασμούς στο άμεσο χρονικό διάστημα. Και σήμερα, ως αποτέλεσμα, η επόμενη μέρα της απόφασης αυτής θα φέρει πληστηριασμούς οι οποίοι είχαν παγώσει με δικαστικές αποφάσεις και έπονται βεβαίως νέες κατασχέσεις για όσους δεν μπορέσουν να ρυθμίσουν. Αυτό το οποίο όμως είναι κρίσιμο και πρέπει να πούμε είναι ότι η απόφαση αυτή, μάλλον οι αποφάσεις οι οποίες ανέστειλαν πληστηριασμούς, δεν διέγραφαν τις οφειλές, απλά δημιουργούσαν μια δυσκολία στις εταιρείες προκειμένου να προχωρήσουν στους πληστηριασμούς που είχαν πάρει εντολές από τους ιδιοκτήτες των πραγματικών ιδιοκτητών. Ναι. Στην πραγματικότητα και πάλι οι ιδιοκτήτες θα έπρεπε να βρουν τρόπο να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους εξοδικαστικά. Κύριε Αναστασόπουλε, τώρα από εδώ και πέρα, αυτό θα οδηγήσει σε ένα νέο κύμα πληστηριασμών χιλιάδων κόκκινων οφειλετών, τα δάνεια των οποίων έχουν αγοραστεί από τα funds. Και αν έχετε εσείς εικόνα, αν υπάρχει εικόνα, γιατί αριθμό κόκκινων οφειλετών μιλάμε, για πόσα κίνητα ποιας αξίας έχει περιέλθει στα χέρια των εταιρείων διαχείρισης δανείων του εξωτερικού, αλλά και των funds που έχουν συστήσει ελληνικές τράπεζες. Μιλάμε για πολλές χιλιάδες αρρύθμιστα δάνεια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που υπήρχαν τους τελευταίους μήνες, ενδεχομένως και τα ακίνητα τα οποία συνδέονται με τα δάνεια αυτά να ξεπερνούν και, τις 500.000 ακίνητα, ίσως και 700.000 ακίνητα. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να και οφείλουμε να πούμε στους δανειολήπτες είναι ότι μέσα από τη στατιστική δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα, γιατί δεν γνωρίζουν πραγματικά οι δανειολήπτες σε πόσους διαφορετικούς πιστωτές οφείλουν, πόσα δάνεια έχουν πραγματικά ρυθμιστεί είτε με τον εξωδικαστικό μηχανισμό είτε απευθείας με τους πιστωτές, δηλαδή με τις διμερείς διαπραγματεύσεις και συμφωνίες που έχουν γίνει. Και σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο πρέπει να δώσουμε σαν πληροφορία είναι το εξής, ότι από τη στιγμή που σήμερα δεν υπάρχει υποχρεωτική προστασία της κύριας κατοικίας, δεν υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο να υποχρεώνει τους πιστωτές να ρυθμίσουν, θα πρέπει να καταλάβουν όλοι οι οφειλέτες ότι ο μόνος τρόπος να σώσουν το ακίνητό τους είναι να βρεθούν σε μία συμφωνία με τις εταιρείες αυτές και εφόσον η συμφωνία αυτή είναι βιώσιμη και ανταποκρίνεται στην εμπορική αξία του ακινήτου τους, είναι μία καλή ρύθμιση. Δηλαδή, οι επιλογές που έχουμε σήμερα. Να δούμε ακριβώς αυτό. Ποια είναι ουσιαστικά, ποια είναι η νομική άμυνα, η θωράκιση από τους ιδιοκτήτες. Λοιπόν, καταρχάς, η νομική άμυνα δεν σημαίνει ότι είναι μια επιλογή. Η νομική άμυνα ξεκινά όταν δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε. Μάλιστα. Δεν επιλέγουμε δηλαδή να απορρίψουμε προτάσεις ρύθμισης. Πάμε πρώτα στη ρύθμιση. Αυτό είναι που έχει το νόημα. Άρα πρέπει πρώτα να πάμε στη ρύθμιση, να διαπραγματευτούμε και να καταλάβουμε ότι τελικά η ρύθμιση είναι μια επαναγορά του ακινήτου μας. Δάνεια τα οποία ήταν απλήρωτα για πάρα πολλά χρόνια. Επιδιώκουμε να τα ρυθμίσουμε με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να πληρώσουμε ένα ποσό το οποίο ανταποκρίνεται στην εμπορική αξία του ακινήτου μας. Αυτός είναι ο σκοπός. Για όσους λοιπόν έχουν εισόδημα
και το ακίνητό τους θεωρούν πως θέλουν να το διασώσουν και έχει μία αξία για αυτούς, mm-hmm. αυτό είναι μονόδρομος. Και παραλαμβάνω, δεν πρέπει να απορρίπτουμε προτάσεις, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας. Από εκεί και πέρα όμως, για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα, είτε γιατί έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα, είτε γιατί η αξία του ακινήτου είναι πολύ σημαντική, είτε δεν το επιτρέπει η ηλικία τους, γιατί είναι μεγαλύτερη ηλικία. Είναι άνθρωποι που δεν καλύπτουν τα χρόνια το περιθώριο που δίνει η ρύθμιση, για παράδειγμα, μια 20ετία. Τότε μονόδρομος είναι η άμυνα η οποία πρέπει να ακολουθηθεί όταν ξεκινήσει τη διαδικασία της εκτέλεσης. Το ότι χάθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου βεβαίως δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί ήταν μια ευκολία. Δηλαδή γνωρίζαμε ότι με συγκεκριμένα επιχειρήματα μπορούμε να αναστήλουμε ένα πληστηριασμό. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στην πορεία της διαδικασίας ενός πληστηριασμού δεν βρίσκονται διαφορετικά άλλα σφάλματα. Βεβαίως, το να καθυστερήσει ένα πληστηριασμό δεν σου διαγράφει την οφειλή. Σου δίνει απλά χρόνο επαναδιαπραγμάτευσης. Ναι. Δηλαδή, να ακολουθήσεις ξανά μία οδό, μήπως μπορέσεις και τα βρεις με τους πιστωτές σου.